κάνει με την έναρξη της κβαντομηχανικής, έτσι. Η κβαντομηχανική, όπως ξέρετε βεβαίως, είναι μια επανάσταση στη φυσική επανήλθεση στις αρχές του 19ου αιώνα, σύμφωνα με την οποία έγινε κατανοητό ότι πολλά, ας πούμε, στοιχεία της, ας πούμε, έγινε κατανοητό, καταρχήν ότι τα ηλεκτρόνια δεν είναι απλώς σημειακά σωμάτια, αλλά περιγράφονται από κάποιους, έτσι, κάποια κυματοσυνάρτηση, λέμε, μια κατά πιθανότητα, δηλαδή η πιθανότητα να είναι σε διάφορα σημεία είναι διαφορετική, είναι ουσιαστικά ένα νέφος πιθανότητας, δεν είναι σημειακά σωμάτια. Επίσης έγινε κατανοητό ότι και το φως μεταδίδεται με τη μορφή φωτονίων, δηλαδή διακριτών πακέτων ενέργειας που λέγονται φωτόνια. Το άτομο μπορεί να περιγραφεί από ένα πυρήνα και ηλεκτρόνια τα οποία κινούνται ουσιαστικά γύρω από τον πυρήνα σε τροχιές, μάλλον όχι ακριβώς σε τροχιές, σε στιβάδες, και σε κάθε στιβάδα υπάρχει ένα νέφος πιθανότητας ηλεκτρονίου, δεν είναι ακριβώς τροχιές, δεν υπάρχουν τροχιές στην κβαντομηχανική, υπάρχουν μόνο κατανομές πιθανότητας που μπορεί να είναι ένα σωμάτιο. Και έχουμε λοιπόν το άτομο να έχει τα ηλεκτρόνια γύρω από τον πυρήνα να κινούνται πάνω σε στιβάδες πιθανότητας, και κατά τη μετάπτωση ενός ηλεκτρονίου από μια στιβάδα πιθανότητας σε μια άλλη πιο χαμηλή στιβάδα πιθανότητας εκπέμπεται ένα φωτόνιο γάμα, έτσι, το οποίο είναι ένα διακριτό πακέτο φωτεινής ακτινοβολίας. Όλα αυτά λοιπόν άρχισαν να γίνονται κατανοητά στις αρχές του 19ου αιώνα, και η διαδοχή των γεγονότων που οδήγησαν σε αυτή τη νέα, ας πούμε, νέα αυτή θεωρία ξεκινάει από κάποια απλά, έτσι, πειράματα, και θα περιγράψω έτσι λίγο βασικά κάποια πειράματα εδώ πέρα που ήταν. Το πρώτο πείραμα ήταν το μέλλον σώμα, black body όπως λέγεται, black body spectrum. Έγινε κατανοητό, για παράδειγμα, ότι όταν θερμαίνουμε ένα σώμα, έτσι, το οποίο εκπέμπει ακτινοβολία, αυτή η ακτινοβολία που εκπέμπεται έχει μια συγκεκριμένη φασματική κατανομή, δηλαδή ο αριθμός η ένταση ουσιαστικά γιώτα στην αρτήση της συχνότητας F των φωτονίων να εμφανίζει κάποιο τέτοιο είδους κατανομή στο χώρο, στο χώρο συχνοτήτων, και αυτή η περίεργη κατανομή λέγεται κατανομή μέλλανος σώματος, ένταση στην αρτήση συχνότητας. Αυτό ήταν ασύμβατο, όπως θα δούμε και παρακάτω, με αυτό που περίμενε κανείς με βάση την κλασική φυσική, και μπόρεσε να γίνει κατανοητό μόνο αν υποθέσει κανείς ότι μέσα στο σώμα το οποίο θερμαίνουμε, στο μέλλον σώμα δηλαδή ουσιαστικά, ζουν εκεί μέσα κάποια κβάντα, κάποια, η ακτινοβολία δεν είναι συνεχής δηλαδή, αλλά είναι χωρισμένη σε φωτόνια, όπως λέγεται, σε κβάντα, σε κομματάκια δηλαδή ενέργειας. Και πραγματικά αυτό έγινε. Κύριε Περιβολάρο, δεν κάνετε κάποια παρουσίαση, απλώς ως τώρα μας μιλάτε, έτσι. Δεν έχετε κάποιο. Συγγνώμη, ναι, νόμιζα ότι είχα κάνει αρχείο. Μισό λεπτό να σας το δείξω πάλι. Σας μπερδέψαμε με τα. Ναι, έγινε λίγο μπέρδεμα εκεί, μισό λεπτό. Λοιπόν, κάνω λίγο πάλι share την οθόνη. Λοιπόν, βλέπετε εδώ την οθόνη μου πάλι. Ναι. Λοιπόν, έλεγα λοιπόν και προηγουμένως ότι επομένως έχουμε εδώ τα φωτόνια, δηλαδή έγινε κατανοητό ότι τα ηλεκτρόνια δεν είναι σημειακά σωμάτια, αλλά είναι κάποια, ας πούμε, κατανομή πιθανότητα στο χώρο, έχουν μια πιθανότητα να είναι παντού στο χώρο, δεν είναι σε κάποιο σημείο του χώρου σε κάποια χρονική στιγμή, αλλά είναι κάποιες κατανομές πιθανότητας. Τα φωτόνια και αυτά είναι μια διακριτά πακέτα ενέργειας, και έλεγα ότι το μέλλον σώμα είναι σαν να έχουμε ένα σώμα στο χώρο, ας πούμε, το οποίο θερμαίνεται σε μια θερμοκρασία ΤΑΦ, και λόγω αυτής της θερμοκρασίας εκπέμπει κάποια φωτόνια, εκπέμπει φως δηλαδή ουσιαστικά, και η κατανομή αυτή του φωτός δίνεται από αυτή εδώ πέρα το διάγραμμα, από κάποια η ένταση δηλαδή στην αρτή της συχνότητας έχει κάποιο μέγιστο, το οποίο μέγιστο αλλάζει ανάλογα με τη θερμοκρασία, εξαρτάται από τη θερμοκρασία, και μετά έχει κάποια μείωση, έτσι. Και αυτή η κατανομή, λοιπόν, η φασματική κατανομή λέγεται μέλλανος σώματος. Δεν μπορεί να εξηγηθεί με βάση την απλή κλασική θεωρία, παρά μόνον μέσω της υπόθεσης ότι το φως διαδίδεται με μορφή στοιχειοδό, με μορφή κομματιών ενέργειας, δηλαδή με μορφή φωτονίων. Και σιγά σιγά έλεγα ότι από εδώ ξεκίνησε, δηλαδή, η έννοια του φωτονίου, και σιγά σιγά μετά από περίπου 10 χρόνια, το 1913,
έγινε κατανοητό ότι το άτομο μπορεί να περιγραφεί από μια, ως ένα σύστημα που στο κέντρο είναι ένα πυρήνα και έχει επίσης και ηλεκτρόνια που είναι σε στιβάδες γύρω-γύρω και μεταπίπτουν από μια μεγάλη στιβάδα σε μια μικρή, εκπέμποντας ένα κομμάτι φωτονίου, και τα ηλεκτρόνια μπορούν να κινηθούν μόνο σε συγκεκριμένες στιβάδες και όχι σε οποιαδήποτε, έτσι, σε οποιαδήποτε θέση απόσταση γύρω από τον πυρήνα. Αυτό είναι το λεγόμενο άτομο του Bohr. Επομένως λοιπόν όλα αυτά, ας πούμε, φτάσαμε μέχρι το άτομο του Bohr το 1913 περίπου, και τα πειράματα ουσιαστικά που, ή τα γεγονότα που οδήγησαν σε αυτή τη θεωρία ως αρχικά, έτσι προκύπτουν ως εξής. Μην ξέρω τώρα να σβήσω λίγο. Τέλος πάντων, δεν σβήνει. Καταρχήν έγινε κατανοητό ότι υπάρχει το φάσμα του μελανοσώματος, του black body όπως λέγεται. Έγινε κατόπιν κατανοητό ότι υπάρχει το λεγόμενο φωτοηλεκτρικό φαινόμενο, το οποίο θα μελετήσουμε σήμερα, το 1905. Αυτό είναι το 1900 έγινε κατανοητό. Έτσι, οπότε εκεί καταλάβανε ότι υπάρχουν διακριτά κομμάτια ηλεκτρομαγνητικής ενέργειας, δηλαδή τα φωτόνια. Η πρώτη φορά που έτσι έγινε κατανοητό ότι υπάρχουν τα φωτόνια ήταν μέσω του μελανοσώματος το 1900, και ιδίως το 1905 όταν ο Αϊνστάιν τα εισήγαγε για να εξηγήσει αυτό εδώ πέρα τη φασματική κατανομή. Μετά είχαμε το φωτοηλεκτρικό φαινόμενο το 1905, αν θυμάμαι καλά, φωτοηλεκτρικό φαινόμενο, όπου εκεί έγινε κατανοητό ότι πάλι επιβεβαιώθηκε ότι υπάρχουν φωτόνια ουσιαστικά και ότι το φως ουσιαστικά διαδίδεται μέσα από πακέτα ενέργειας που λέγονται φωτόνια και όχι κατά συνεχή τρόπο. Μετά, το τρίτο κομμάτι είναι αυτό είναι το 1905. Το 1909 έγινε κατανοητό ότι το άτομο έχει πυρήνα και ηλεκτρόνια γύρω-γύρω μέσα από το πείραμα του Rutherford. Οπότε το άτομο πλέον έγινε κατανοητό ότι έχει αυτή τη μορφή. Και κατόπιν ο Bohr το 1913, αυτό είναι το 1909. Ο Bohr λοιπόν το 1913 συνδύασε την έννοια των φωτονίων, την έννοια των ηλεκτρονίων από τον Rutherford και τα φάσματα των ατόμων που ήταν, είχε διακριτές γραμμές, για να φτιάξει το λεγόμενο άτομο του Bohr, στο οποίο υπέθεσε ότι πυρήνα είναι στη μέση, είναι κεντρικά, είναι συγκεντρωμένο το φορτίο όλο σε ένα πυρήνα, ενώ πριν το Rutherford πιστεύανε ότι το φορτίο είναι κατανεμημένο ομογενώς μες στο άτομο, το θετικό φορτίο. Ότι υπάρχει λοιπόν θετικό φορτίο εδώ στο κέντρο, τα ηλεκτρόνια είναι σε στιβάδες και γίνεται η μετάπτωση από στιβάδα σε στιβάδα μέσω φωτονίων. Και κατόπιν ο Σρέντιγκερ αργότερα έβαλε τη θεωρία του, την εξίσωση του Σρέντιγκερ, η οποία περιγράφει όλα αυτά μέσα από τη λύση μιας διαφορικής εξίσωσης, από την οποία προκύπτει η λεγόμενη κυματοσυνάρτηση των ηλεκτρονίων και των σωματείων γενικότερα, και η οποία δείχνει ότι τα σωμάτια περιγράφονται ως, όχι ως σημεία που κινούνται σε τροχιές, αλλά περιγράφονται ως κύματα, ως γενικευμένα κύματα πιθανότητας, τα οποία κύματα περιγράφονται από μία μηγαδική συνάρτηση, της οποίας το απόλυτο τετράγωνο, το μέτρο στο τετράγωνο είναι η πιθανότητα, άρα είναι μια πραγματική συνάρτηση πιθανότητα, αλλά η κυματοσυνάρτηση είναι μηγαδική ποσότητα, αλλά δεν μετριέται απευθείας. Αυτό που μετριέται είναι το μέτρο της τετράγωνο, που είναι πραγματικός αριθμός. Έτσι, αυτή η συγκεκριμένη κυματοσυνάρτηση υπακούει στη λεγόμενη εξίσωση του Σρέντιγκερ, η οποία ουσιαστικά εκφράζεται η διατήρηση της ενέργειας. Έτσι, κάπως έτσι είναι η έκφρασή της. Αυτά λοιπόν όλα τα κομμάτια, δηλαδή θα ξεκινήσουμε από τα πρώτα πειράματα που γίνανε, δηλαδή το μέλλον σώμα, το φωτοηλεκτρικό φαινόμενο, θα δούμε κατόπιν το άτομο του Bohr, θα μιλήσουμε μετά για την εξίσωση του Σρέντιγκερ, και όλα αυτά θα τα δούμε βεβαίως με έναν τρόπο όχι πολύ έτσι, όχι με μεγάλη εμβάθυνση, αλλά με έναν τρόπο αρκετά ικανοποιητικό κατά τη γνώμη μου σε αυτό το μάθημα, που κατά προσέγγιση είναι και η πρώτη σας επαφή με αυτά τα συναρπαστικά καινούργια δεδομένα της κβαντομηχανικής. Θα τα μάθετε βέβαια όλα αυτά με μεγαλύτερη λεπτομέρεια στην FIES 40, που ουσιαστικά πραγματεύεται σε βάθος πλέον την κβαντομηχανική, σε μεγαλύτερο βάθος τουλάχιστον,
όπου θα μάθετε να λύνετε και με εξίσου σε διάφορα συστήματα, θα μάθετε πώς μπορούμε να λύσουμε και να βρούμε προβλέψεις για το άτομο του υδρογόνου μέσω της εξίσου του Σρέντιγκερ και διάφορα άλλα τέτοια ενδιαφέροντα θέματα. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν την περιήγησή μας με το πρώτο ουσιαστικά, αν θέλετε, πείραμα που έγινε το Μέλλαν Σώμα το 1900, το οποίο για πρώτη φορά έδειξε ότι κάτι δεν πάει καλά με την κλασική μας φυσική. Δηλαδή να πω ότι το 1900 υπήρχαν γνωστές εξίσωσεις Maxwell, έτσι υπήρχε γνωστή εξίσωση του Νεύτωνα, όλα λίγο ως πολύ τα πράγματα στον κόσμο μας φαινόταν τότε ότι είχαν λίγο πολύ λυθεί, ότι ήταν το τέλος της φυσικής. Μπορούσαν να περιγράψουν τους πλανήτες, τα μήλα που πέφτανε, το φως που βλέπαν τριγύρω τους μέσα των εξίσωσεων Maxwell. Όλα φαινόταν υπέροχα και λίγο πολύ οριστικοποιημένα, έτσι. Και ξαφνικά, στις αρχές του 20ου αιώνα, άρχισαν να εμφανίζονται κάποια περίεργα πειράματα. Έτσι, το πρώτο από όλα αυτά που εμφανίστηκε ήταν το πείραμα του μέλλανος σώματος. Δηλαδή κάποιοι άνθρωποι άρχισαν να μετράνε την συχνότητα, την ένταση μάλλον του φωτός που εκπεμπόταν από διάφορα θερμενόμενα σώματα σε διάφορες συχνότητες και διαπίστωσαν ότι αυτή η ένταση ακολουθεί τέτοιου είδους καμπύλες. Και θα δούμε ακριβώς τι σημαίνουν αυτά τα πράγματα και γιατί δεν το περίμενε κανείς να είναι έτσι. Λοιπόν, όπως είπα και προηγουμένως, λοιπόν, η κβαντική μηχανική, η κβαντομηχανική είναι μια θεμελιώδη θεωρία της σύγχρονης φυσικής που περιγράφει με ακρίβεια τη συμπεριφορά του μικρόκοσμου. Ξεκίνησε στις αρχές του αιώνα με τη λεγόμενη παλιά κβαντική θεωρία, με τα φωτόνια δηλαδή και με το άτομο του Μπορ και αυτά, και εξελίχθηκε στη βασική της μορφή με την εξίσωση Σρέντιγκερ το 1920 και από εκεί πέρα εξελίχθηκε περαιτέρω σε μια πολύ ολοκληρωμένη και πλήρη μαθηματική πλέον θεωρία, που είναι αυτή που έχουμε και σήμερα. Και μάλιστα αργότερα ενσωματώθηκε και η ειδική σχετικότητα του Αϊνστάιν μαζί της και εμφάνισε τη λεγόμενη σχετικιστική θεωρία πεδίου, η οποία κάνει ακόμα πιο παράξενες προβλέψεις και προβλέπει ότι μπορεί να δημιουργηθούν σωματίδια μέσα από το κενό. Εκεί δηλαδή που δεν υπάρχει τίποτα γύρω μας, ξαφνικά προβλέπει αυτή η θεωρία ότι δημιουργούνται σωματίδια από το τίποτα και μετά από λίγο ξαναεξαφανίζονται στο τίποτα. Είναι οι λεγόμενες διαταραχές του κενού. Το κενό δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο είναι στατικό και αδιάφορο, ένα τίποτα, αλλά είναι ένα κοχλάζον καζάνι μέσα από το οποίο διαρκώς δημιουργούνται και εξαφανίζονται σωμάτια μέσω αυτής της ενέργειας κενού, η οποία ενέργεια που χρειάζεται για τη δημιουργία αυτών των προσωρινά δημιουργούμενων σωματιδίων προέρχεται μέσα από τη λεγόμενη αρχή της αβεβαιότητας, που είναι και η θεμελιώδης, αν θέλετε, έννοια, η θεμελιώδης αρχή πάνω στην οποία βασίζεται η κβαντομηχανική. Σύμφωνα με αυτή την αρχή που θα τη μελετήσουμε και λίγο αργότερα σε αυτό το μάθημα, η διατήρηση ενέργειας μπορεί να παραβιαστεί, αλλά για μικρό χρονικό διάστημα. Δηλαδή έτσι ώστε το ΔΕΛΤΑ ΕΕ επί ΔΕΛΤΑ ΤΕ να εμφανίζεται μέσα σε κάποιο εύρος πολύ συγκεκριμένο και να είναι μεγαλύτερο από μια ποσότητα που είναι, λέγεται, σταθερά του Πλάνκ. Λοιπόν, έτσι λοιπόν έχουμε την αρχή της αβεβαιότητας, λοιπόν, μέσα από την οποία μπορεί να παραβιαστεί η αρχή της διατήρησης ενέργειας για λίγο διάστημα και επομένως λόγω αυτής της παραβίασης να έχουμε δημιουργία ενέργειας από το τίποτα, αλλά για μικρό χρονικό διάστημα. Δηλαδή να εμφανιστεί ένα σωμάτιο και να εξαφανιστεί μετά, να εμφανιστεί για μικρό χρονικό διάστημα. Όλα αυτά τα ενδιαφέροντα λοιπόν θα τα μελετήσουμε και θα τα δούμε σε αυτό το κομμάτι της θεματικής μας ενότητας. Λοιπόν, για πολλούς, όπως είπα και προηγουμένως, η κβαντομηχανική είναι η σημαντικότερη θεωρία της σύγχρονης φυσικής, γιατί πραγματικά μας εισήγαγε σε ένα κόσμο πρωτόγνωρο και τελείως διαφορετικό από τον κόσμο που ξέρουμε γύρω μας, έτσι. Το να βλέπει κανείς πράγματα, να μην υπάρχουν σωμάτια, να υπάρχουν νεύ πιθανότητας,
να υπάρχει ένα σωμάτιο, ας πούμε, ταυτόχρονα σε δύο σημεία, να δημιουργείται από το τίποτα σωμάτιο κλπ. Είναι κάτι το οποίο δεν το βλέπουμε στην καθημερινότητά μας. Αν όμως ήμασταν ένα ηλεκτρόνιο, θα το βλέπαμε γύρω μας και είχαμε βεβαίως και διανόηση. Θα βλέπαμε γύρω μας να συμβαίνουν διάφορα παράξενα πράγματα διαρκώς, τα οποία δεν αντιλαμβανόμαστε βεβαίως, γιατί ζούμε σε μακροσκοπικό επίπεδο και έτσι δεν μπορούμε να αντιληφθούμε τα τρελά πράγματα που γίνονται στο μικρό κόσμο. Λοιπόν, έχει λοιπόν αυτή η θεωρία, παρόλο που είναι ιδιαίτερα παράξενη, έχει ένα πλήθος πειραματικών επιβεβαιώσεων και χρησιμοποιηθεί κατά κόρον για την ακριβή περιγραφή του μικρό κόσμου. Και επιπλέον βρίσκει και εφαρμογές σε πλήθος επιστημών εκτός της φυσικής, όπως τη χημεία, την επιστήμη των υλικών, σε τομείς τεχνολογίας, οπτοηλεκτρονική, νανοτεχνολογία, δηλαδή ουσιαστικά τα πάντα γύρω μας, τα προϊόντα νέας τεχνολογίας, βασίζονται στις αρχές της κβαντομηχανικής. Το ότι υπάρχουν, για παράδειγμα, η μυαγωγή κλπ. Όλα αυτά τα τρομερά, ας πούμε, επιτεύγματα της τεχνολογίας, τα υπολογιστές κλπ. Βασίζονται σε φαινόμενα τα οποία δεν θα υπήρχαν αν δεν υπήρχε κβαντομηχανική. Έτσι, δηλαδή οι μυαγωγοί που υπάρχουν μέσα στα κινητά κλπ. Λειτουργούν με τρόπο έτσι ώστε να αξιοποιούνται και να εφαρμόζονται πλήρως οι παράξενοι αυτοί νόμοι της κβαντομηχανικής. Γι' αυτό λειτουργεί το τρανζίστορ και οι υπολογιστές. Επιπλέον η κβαντομηχανική εξακολουθεί ακόμα και σήμερα ένας παράγοντας, ένας τομέας ενεργούς έρευνας, έτσι, και μάλιστα προσπαθούμε να την εφαρμόσουμε τώρα και να την κατανοήσουμε σε καινούργιες περιοχές γνώσης ανθρώπινης, και όπως είναι για παράδειγμα η κοσμολογία και ακόμα περισσότερο η βαρύτητα. Δηλαδή ένα πράγμα το οποίο δεν έχουμε καταφέρει μέχρι τώρα να πετύχουμε και είναι τομέας ενεργούς έρευνας, είναι πώς συνδέεται, πώς συσχετίζεται η κβαντομηχανική με την θεωρία που έχουμε για τη βαρύτητα, η οποία λέγεται Γενική Θεωρία της Σχετικότητας. Η Γενική Θεωρία της Σχετικότητας είναι μια θεωρία που είναι εντελώς κλασική θεωρία. Βασίζεται στην κλασική φυσική, δεν υπάρχει μέσα εκεί η αρχή της αβεβαιότητας ή οποιαδήποτε άλλη κβαντομηχανική αρχή. Επομένως λοιπόν, ένα ερώτημα που έχει η ανθρώπινη, ας πούμε, αυτή τη στιγμή έρευνα είναι να κατανοήσει πώς τα κβαντικά φαινόμενα που φαίνεται να υπάρχουν παντού στο σίγμα, πώς εκδηλώνονται μέσω και της βαρύτητας. Γιατί μέχρι στιγμής αυτές οι δύο θεωρίες δεν έχει γίνει εφικτό να συνδυαστούν σε μια ενιαία θεωρία που να περιέχει και την κβαντομηχανική και τη βαρύτητα. Όλες οι προσπάθειες που γίνανε σε αυτή την κατεύθυνση έχουν ουσιαστικά αποτύχει, διότι οδηγούν σε κάτι τρελούς απειρισμούς. Είναι θεωρίες παθολογικές δηλαδή, που έχουν πολύ ισχυρούς απειρισμούς, απειρίζονται ποσότητες που θα πρέπει να είναι πεπερασμένες και παρατηρήσιμες. Εκτός από μια έτσι, θεωρία η οποία φάνηκε κάποια στιγμή να έχει κάποια έτσι, χρησιμότητα, η λεγόμενη θεωρία των υπερχορδών, η οποία επιχείρησε να συνδέσει τη βαρύτητα με την κβαντομηχανική, αλλά δυστυχώς αυτή η θεωρία, παρόλο που αρχικά φάνηκε να είναι αρκετά υποσχόμενη, δυστυχώς μέχρι τώρα δεν έχει καταφέρει να απλοποιηθεί αρκετά ώστε να μπορέσει να κάνει προβλέψεις για τον κόσμο μας. Έτσι, γιατί κάποια θεωρία που υπάρχει στη φυσική, για να είναι μια πραγματικά αποδεκτή θεωρία, θα πρέπει να έχει την δυνατότητα και την ικανότητα να κάνει προβλέψεις. Να είναι μια θεωρία που να έχει απλά μαθηματικά ώστε να πει, κύριε, με βάση αυτό προβλέπω ότι σε μια ενέργεια που είναι προσβάσιμη στα πειράματα, τα πηγήνα, θα συμβεί αυτό. Αυτή λοιπόν η θεωρία, λόγω της μεγάλης της πολυπλοκότητας, δεν είναι ικανή δυστυχώς να κάνει οποιαδήποτε πρόβλεψη αναφορικά με πειράματα που διεξάγονται στην εποχή μας ή που θα διεξάγονται και στα επόμενα, ξέρω, 200 χρόνια. Παρακάνει προβλέψεις μόνο για απίστευτα ψηλές ενέργειες, πολλές τάξεις μεγαλύτερες από αυτές τις οποίες είναι προσβάσιμες στα πειράματά μας. Και έτσι λοιπόν ουσιαστικά είναι μια άχρηστη θεωρία. Άχρηστη φυσική θεωρία. Φυσικά από πλευράς φιλοσοφικής ή από πλευράς μαθηματικής είναι μια χρήσιμη θεωρία. Γιατί με αυτή τη θεωρία έχουν ανακαλυφθεί νέα μαθηματικά. Φιλοσοφικά ο κόσμος έχει ανησυχήσει και έχει διατυπώσει κάποια
έτσι, κάποια ερωτήματα, αλλά δυστυχώς μια φυσική θεωρία δεν αρκεί να έχει αυτά τα προσόντα, να έχει αυτά τα πλεονεκτήματα, αυτά τα χαρακτηριστικά. Πρέπει να έχει το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό που είναι οι προβλέψεις για πειράματα. Και μάλιστα για πειράματα που αν όχι σήμερα, τουλάχιστον για κάποια χρόνια, μετά από κάποια χρόνια θα πρέπει να είναι εφικτά. Αυτή η θεωρία λοιπόν, η θεωρία των υπερχορδών, δεν μπόρεσε να κάνει τέτοιου είδους προβλέψεις μέχρι τώρα. Βεβαίως είναι μια θεωρία η οποία ακόμα και σήμερα τη μελετάει ο κόσμος και ίσως στο μέλλον να καταφέρει να κάνει θέσεις προβλέψεις. Λοιπόν, επομένως λοιπόν η κβαντομηχανική είναι μια πολύ σημαντική θεωρία και θα μελετήσουμε και θα δούμε κάποια θέματα και την ιστορία της κυρίως αυτής της θεωρίας από τα πρώτα της σημεία. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με τη λεγόμενη παλιά κβαντική θεωρία η οποία καλύπτει το πρώτο μέρος του αιώνα μας από το 1900 μέχρι το 1915 περίπου που δεν είχαμε ακόμα μια εξίσωση έτσι ξεκάθαρη, μια καθαρά μαθηματικοποιημένη ουσιαστικά μια πλήρη θεωρία. Είχαμε απλώς κάποια εμπειρικά ας πούμε φαινόμενα τα οποία είχαν κατηγοριοποιηθεί από τους φυσικούς ως κάποια ανεξήγητα φαινόμενα και είχαν αποσπασματικά αποτελέσει κάποιες έτσι παραμετροποίηση ουσιαστικά της μιας θεωρίας που φάνηκε να έρχεται αλλά ακόμα δεν είχε γίνει πλήρως κατανοητή. Χοντρικά λοιπόν αυτό καλύπτει τις προσπάθειες πολλών σημαντικών επιστημόνων από το 1900 στο 1925 περίπου και το πρώτο αν θέλετε πειραματικό χαρακτηριστικό έτσι πειραματικό αποτέλεσμα μάλλον που οδήγησε στην παλιά κβαντική θεωρία είναι η λεγόμενη ακτινοβολία του μέλανος σώματος. Μέλαν σώμα, έτσι, καταρχήν κατά προσέγγιση είναι οποιοδήποτε σώμα γύρω μας, είναι σε μια ορισμένη θερμοκρασία, έτσι. Βεβαίως, το ιδανικό μέλαν σώμα είναι εκείνο το οποίο ουσιαστικά απορροφάει όλα τα φωτόνια, όλο το φως το οποίο πέφτει επάνω του έτσι και εκπέμπει ταυτόχρονα άλλα φωτόνια σε άλλες έτσι με άλλη φασματική κατανομή. Για παράδειγμα, ας πούμε, ο ήλιος μπορούμε κατά προσέγγιση να το θεωρήσουμε ότι είναι ένα μέλαν σώμα παρόλο που δεν είναι μαύρος, έτσι. Δεν σημαίνει ότι όταν λέμε μέλαν δεν εννοούμε ότι είναι μαύρο, εννοούμε ότι απορροφάει, δεν σκεδάζει, δηλαδή δεν αντανακλάει οποιοδήποτε φως πέφτει επάνω του. Το θεωρούμε ότι το απορροφάει και βέβαια μετά εκπέμπει άλλα φωτόνια, έτσι, άλλο φως. Αλλά όταν πέφτει πάνω του φως, απορροφάται πλέον. Δηλαδή ένα φωτόνι αν πέσει στον ήλιο, προφανώς θα απορροφηθεί μέσα στον ήλιο και θα αποτελέσει κομμάτι του ηλίου. Θα εκπαιδευθούν με τα άλλα φωτόνια λόγω των διεργασιών του ηλίου, αλλά δεν θα γίνει σκέδαση του φωτονίου πάνω στον ήλιο. Ομοίως, ας πούμε, αν έχετε κάποιο άλλο σώμα το οποίο είναι σε μια θερμοκρασία και δεν μπορεί να σκεδάσει φωτόνια ή τέλος πάντων να σκεδάζει αμεληταία φωτόνια σε σχέση με αυτά που εκπέμπει, αυτό μπορεί να το θεωρήσουμε ως μέλλον σώμα. Λοιπόν, αυτό λοιπόν το μέλλον σώμα περιγράφει ουσιαστικά την λεγόμενη θερμική ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία μέσα ή γύρω από ένα σώμα σε θερμική ισορροπία με το περιβάλλον του που εκπέμπεται από ένα μέλλον σώμα. Και εδώ βλέπετε ένα παράδειγμα που θα μπορούσε να αποτελέσει ένα μέλλον σώμα. Εδώ βλέπετε ότι έχουμε μια κοιλότητα εδώ μέσα στην οποία μπορούμε να κατανοήσουμε λόγω της θερμοκρασίας η οποία υπάρχει εκπέμπεται διαρκώς ακτινοβολία η οποία μένει παγιδευμένη σε ένα μεγάλο ποσοστό εδώ μέσα αλλά που και που κάποια φωτόνια διαφεύγουν προς τα έξω μόνο και μόνο για να μας δώσουν πληροφορίες για την κατανομή τη φασματική των φωτονίων εδώ μέσα και αν ρίξουμε ένα φωτόνιο απ' έξω προς τα μέσα το φωτόνιο αυτό δεν αντανακλάται αλλά παραμένει ουσιαστικά εγκλωβισμένο μέσα σε αυτή την κοιλότητα μαζί με τα άλλα φωτόνια και έτσι λοιπόν απορροφάται πλήρως το φωτόνιο που ρίξαμε απ' έξω. Απ' την άλλη μεριά όλα αυτά τα φωτόνια που είναι εδώ μέσα εγκλωβισμένα και είναι σε ισορροπία με τα τυχώματα, ορισμένα από αυτά, αν ανοίξουμε μια μικρή τρυπούλα εδώ, θα δούμε ότι κάποια αυτά φεύγουν προς τα έξω και αυτά που φεύγουν προς τα έξω μπορούμε να μετρήσουμε
αφενός μεν την ένταση τους, την ενέργεια δηλαδή που έχουν, και να μετρήσουμε και τη συχνότητά τους, F, και να, για διάφορες συχνότητες να μετρήσουμε την ένταση και να κάνουμε ένα διάγραμμα της έντασης, ενέργεια δηλαδή αναμονάδα μήκους, αναμονάδα επιφανίας, συναρτής της συχνότητας των φωτονίων αυτών, και να δούμε ότι εμφανίζεται μια τέτοιου είδους κατανομή έτσι στις συχνότητες ή ισοδύναμα, και ως προς το μήκος κύματος μπορούμε να κάνουμε μια αντίστοιχη κατανομή και να δούμε μια περίπου παρόμοια έτσι φασματική κατανομή, που αυτή λέγεται φασματική κατανομή του μέλλανος σώματος. Άρα μέλλον σώμα είναι εκείνο το οποίο δεν επιτρέπει σκέδαση φωτονίων ουσιαστικά, αλλά έχει μέσα φωτόνια άλλα δικά του που είναι σε θερμική ισορροπία με τα τυχώματα του δοχείου και μεταξύ τους σε σκέδαση με διάφορα άλλα σωματίδια που είναι τα τυχώματα, μπορεί να είναι ηλεκτρόνια, μπορεί να είναι πλάσμα ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά υπάρχει γενικώς μια ισορροπία. Όσα φωτόνια δηλαδή εξαφανίζονται, τόσα δημιουργούνται. Το μέλλον σώμα λοιπόν αυτό, όπως είπα και προηγουμένως, εκπέμπει ακτινοβολία με χαρακτηριστικό συνεχές φάσμα. Αυτό το φάσμα που είπα προηγουμένως είναι αυτή η ένταση συναρτήσει της συχνότητας. Λέγεται, η κατανομή αυτής έντασης λέγεται φάσμα του σώματος, δηλαδή πόση ένταση έχουμε ανά περιοχή συχνότητας. Και αυτή λοιπόν η σχέση συχνότητας με ένταση, που είπα ότι μοιάζει κάπως έτσι, εξαρτάται μόνο από τη θερμοκρασία. Δηλαδή αυτό είναι για μια θερμοκρασία ταφένα, αν αυξήσω τη θερμοκρασία θα αλλάξει κάπως αυτή εδώ πέρα η κατανομή και θα γίνει κάπως έτσι, ας πούμε, για παράδειγμα. Έτσι, αυτό είναι για το ταφ 2. Αν από την άλλη μεριά αλλάξω το υλικό που έχω εδώ μέσα, δηλαδή βάλω αντί για να έχω τυχώματα σιδήρου, να έχω, ξέρω εγώ, τυχώματα χαλκού, σχεδόν καμία αλλαγή δεν θα προέλθει στο μέλλον σώμα. Έτσι, πρακτικά θα είναι, θα μείνει το ίδιο η φασματική του κατανομή. Εξαρτάται λοιπόν η φασματική κατανομή μόνο από την θερμοκρασία. Όσο πιο μεγάλη η θερμοκρασία φυσικά είναι, τόσο πιο πολύ μεγάλη είναι και η ένταση για δεδομένη συχνότητα, αλλά κατά περίπου, ας πούμε, η γενική μορφή μένει περίπου ίδια. Υπάρχει ένα μέγιστο δηλαδή κάπου και μετά μειώνεται δεξιά και αριστερά από αυτό το μέγιστο. Αυτά λοιπόν είναι πειραματικά χαρακτηριστικά της ακτινοβολίας του μέλλανος σώματος, του φάσματος του δηλαδή ουσιαστικά, τα οποία γίνανε κατανοητά στις αρχές του 20ου αιώνα. Η κατανόηση λοιπόν της συμπεριφοράς αυτού του φάσματος απασχόλησε τους επιστήμονες για πολλά χρόνια και ήταν ακατανόητη για ένα μεγάλο διάστημα, γιατί όπως είπα και προηγουμένως δεν ήταν συμβατή με αυτό που περιμέναν από την κλασική φυσική. Το πρώτο λοιπόν, ο πρώτος εμπειρικός νόμος που κατά κάποιο τρόπο έγινε κατανοητός στις αρχές του αιώνα μας, του 20ου αιώνα, ήταν ο νόμος των Στέφαν και Μπόλτσμαν. Έγινε λοιπόν κατανοητός από τον Στέφαν και Μπόλτσμαν τότε ότι αν υπολόγιζε όλη την συνολική ισχύ που μετριέται ένα μονάδα επιφανίας από το μέλλον σώμα, δηλαδή αν έκανε αυτό το διάγραμμα εδώ πέρα, έβρισκε το γιώτα του F, συναρτήση του F, έβρισκε αυτή εδώ πέρα την καμπύλη. Γραμματικά, για διάφορες θερμοκρασίες, για μια θερμοκρασία ταφένα, για μια άλλη θερμοκρασία ταφ 2, για διάφορες θερμοκρασίες τέλος πάντων, ταφ 3, μεγαλύτερη κλπ. Και κατόπιν έκανε το ολοκλήρωμα να βρει το εμβαδόν κάτω από αυτές εδώ πέρα τις καμπύλες, που είναι ουσιαστικά η συνολική ισχύ για όλες τις συχνότητες. Τότε λοιπόν αυτός ο άνθρωπος έβρισκε ότι η ολική ισχύ για όλες αυτές τις συχνότητες, το άθροισμα, θέλετε, όλων αυτών των στοιχειωδών ισχύων του εμβαδόπουλου ουσιαστικά κάτω από αυτή την καμπύλη, ήταν ανάλογο της τέταρτης δύναμης της θερμοκρασίας επί μία σταθερά σίγμα, που αυτή η σταθερά σίγμα ονομάστηκε για προφανείς λόγους σταθερά Στέφαν Μπόλτσμαν. Και αυτό είναι λοιπόν μια εμπειρική παρατήρηση που είπε ο Στέφαν και Μπόλτσμαν, είπαμε παιδιά, εμείς αυτό βλέπουμε, δεν ξέρουμε γιατί συμβαίνει, έτσι, αλλά ελπίζουμε αργότερα να εμφανιστεί μια θεωρία που θα το εξηγήσει. Εδώ λοιπόν σε αυτή τη σχέση
Το E με δίκτυο F είναι η ισχύς αναμονάδα συχνότητα, αναμονάδα επιφανίας. Έτσι, δηλαδή ουσιαστικά ισχύς είναι ενέργεια αναμονάδα χρόνου. Έτσι, δέλτα ε δια δέλτα τ. Και εδώ έχουμε επιπλέον το δέλτα F δια δέλτα F και δια δέλτα α που δια α είναι η επιφάνεια. Δηλαδή έχουμε ισχύ, έχουμε ουσιαστικά ένταση αναμονάδα συχνότητας. Και επομένως λοιπόν, αν θέλω να βρω την ένταση στην περιοχή συχνοτήτων μεταξύ F και F συν DF, θα πρέπει να πολλαπλασιάσω το E με δίκτυο F επί τον DF. Αυτό λοιπόν εδώ μέσα είναι η ισχύς, έτσι, γιατί είναι δέλτα ε, έτσι, δια δέλτα T, δέλτα α, αλλά η ισχύς στην περιοχή συχνοτήτων μεταξύ F και F συν δέλτα F. Και κατόπιν ολοκληρώνω αυτό για όλα τα F και βρίσκω τη συνολική ισχύ που είναι ανάλογη του τ τετάλης, όπως είπα και προηγουμένως. Η σχέση αυτή λοιπόν είναι γνωστή ως νόμος των Στέφαν και Μπόλτσμαν και η σταθερά σίγμα έχει μετρηθεί να έχει μια πολύ συγκεκριμένη τιμή που είναι περίπου 5,7 επί 10 στη μείον 8 βατ, βλέπετε, ισχύς αναμονάδα αναμονάδα επιφανίας, έτσι, αναμονάδα αλλά τέταρτη δύναμη θερμοκρασίας. Και αν βάλουμε εδώ πέρα το τάφ τετάρτης, φεύγει το Kelvin, εδώ είναι Kelvin τετάρτης και παίρνουμε τελικώς την ισχύ που είναι σίγμα τάφ τετάρτης αναμονάδα επιφανίας. Λοιπόν, αυτή λοιπόν είναι η σχέση Στέφαν Μπόλτσμαν που έγινε κατανοητή και βέβαια εντάξει, άμα το σώμα δεν είναι ακριβώς μέλλον σώμα αλλά είναι κάτι που διαφέρει, δηλαδή είναι κάποιο σώμα το οποίο αντανακλά ένα κομμάτι της ακτινοβολίας που πέφτει πάνω του και δεν την απορροφά όλη πλήρως, εκπέμποντας φυσικά ταυτόχρονα φωτόνα, τότε μπαίνει ένας διορθωτικός παράγοντας εδώ πέρα που είναι μια σταθερά α, η οποία δεν έχει και ιδιαίτερη σημασία, εμάς μας ενδιαφέρει το σίγμα που είναι για το ιδανικό μέλλον σώμα. Κατόπιν λοιπόν από αυτή την παρατήρηση των Στέφαν και Μπόλτσμαν εμφανίστηκε το ερώτημα πώς θα περιγράψουμε αυτήν εδώ πέρα την συνάρτηση η οποία μας δίνει την ένταση της ακτινοβολίας Ι συναρτήση του F. Δηλαδή οι Στέφαν και Μπόλτσμαν μας είπανε πόσο περίπου είναι η συνολική ισχύς, έτσι, που εκπέμπεται σε όλες τις συχνότητες. Αλλά πώς θα εκφράσω τώρα εγώ την συνάρτηση Ι του F, μου λέει την ένταση αναμονάδα επιφανίας, αναμονάδα συχνότητας, συναρτήση της συχνότητας F. Ποια είναι η συνάρτηση αυτή που κατά προσέγγιση έστω περιγράφει αυτή εδώ πέρα την καμπύλη. Και τότε λοιπόν εμφανίστηκε ο Βιν και είπε το εξής. Η φασματική πυκνότητα ενέργειας, δηλαδή ενέργεια αναμονάδα όγκου και μονάδα μήκης κύματος σε δεδομένη θερμοκρασία, την ονομάζει U του λάμδα κόμμα T, ικανοποιεί μια τέτοια μορφή συναρτησιακή, η οποία βλέπετε εδώ πέρα εμφανίζει ένα μέγιστο σε κάποιο μήκος κύματος λάμδα max, η συχνότητα αν θέλετε F με δίκτυο max. Εδώ συναρτήσει μήκους κύματος δεν είναι συναρτήσει συχνότητας, αλλά το ίδιο πράγμα ουσιαστικά είναι, μπορεί να πάει κανείς από το ένα στο άλλο, από το μήκος κύματος στη συχνότητα πολύ εύκολα συναρτήσει με βάση τη σχέση Σέισον E επί λάμδα, Σέισον F επί λάμδα μάλλον. Επειδή λοιπόν εδώ, αν ξέρουμε το Ι του F, ξέρω και το Ι του λάμδα, αν βάζω μετά όπου F, είναι το σε δια λάμδα, έτσι είναι Ι του σε δια λάμδα, που είναι ίσον με το Ι τόνος του λάμδα, έτσι. Είναι μια άλλη συναρτησιακή μορφή, παρόμοια και αυτή θα έχει ένα μέγιστο εδώ πέρα, που θα είναι πάνω σε κάποιο μέγιστο που θα το ονομάσουμε λάμδα max, ή αν το κάνουμε συναρτήσεις της συχνότητας θα έχουμε ένα F max, ένα μέγιστο σημείο συχνότητας, αν έχουμε το λάμδα θα έχουμε ένα λάμδα max. Αυτή λοιπόν η συναρτησιακή μορφή είναι κάπως έτσι και μάλιστα βλέπουμε ότι αυξάνεται η ένταση, έτσι, καθώς αυξάνουμε τη θερμοκρασία, όπως βλέπετε αυτό το σχήμα εδώ, αυτό είναι για 1500 βαθμούς Κέλβιν, εδώ για 1800 βαθμούς Κέλβιν και ούτω καθεξής.
Ποια συνάρτηση, τι ιδιότητες λοιπόν έχει αυτή η συναρτησιακή μορφή, πώς θα πάρουμε πληροφορίες για τη μορφή της. Ο Κβίν λοιπόν είπε, εγώ μπορώ να δώσω μια πληροφορία για αυτή εδώ πέρα τη συνάρτηση και μάλιστα θα δώσω μια πληροφορία σχετικά με το μέγιστο, το λάμδα max που εμφανίζεται εδώ πέρα. Είπε ότι αν μου πείτε εσείς τη θερμοκρασία του μέλανος σώματος, εγώ μπορώ να σας προβλέψω το μήκος κύματος όπου εμφανίζεται το μέγιστο με βάση αυτή εδώ πέρα τη σχέση. Ότι το γινόμενο λάμδα max επί τη θερμοκρασία TAF είναι ίσο με μια σταθερά, μια παγκόσμια σταθερά, η οποία έχει την τιμή 2,898 επί 10 στη μείον 3, έτσι, μέτρα επί Κέλβιν. Αυτό είναι μέτρα, βλέπετε, επί Κέλβιν, και το λάμδα max μετρήθηκε σε μέτρα εν γέννη, ή εκατοστά ή χιλιοστά, αναλόγως το μήκος κύματος, και το Κέλβιν μετράει τη θερμοκρασία. Πειραματικά λοιπόν ο κύριος Β έδωσε μια πληροφορία, έτσι, σχετικά με την συναρτησιακή μορφή αυτής της συνάρτησης γιώτα του F, γιώτα του λάμδα ισοδύναμα, και είπα από εκεί πέρα, κύριε θεωρητική, αυτό εγώ βλέπω στο πείραμά μου, εσείς όπως μπορείτε εξηγήστε το, φτιάξτε μια θεωρία να το εξηγήσετε. Λοιπόν, και προσπάθησαν λοιπόν οι θεωρητικοί πλέον να το εξηγήσουν, και μάλιστα λοιπόν από εδώ προκύπτει φυσικά, όσο μεγαλύτερο είναι το TAF, τόσο μικρότερο είναι το μήκος κύματος που εμφανίζεται το μέγιστο, έτσι, και τόσο μεγαλύτερη είναι και η ενέργεια φυσικά του μεγίστου αυτού. Το ερώτημα λοιπόν που μπήκε κάτω με το ωραία, βρήκαμε το μέγιστο, είπαν οι θεωρητικοί, εμείς για να μπορέσουμε να πούμε κάτι παραπάνω θέλουμε και κάτι άλλο, να μας πείτε ποια είναι και η μορφή που πειραματικά βλέπετε σε αυτή την καμπύλη, γιατί αν βάλω εγώ μια θεωρία θέλω να ξέρω άμεσα αν συμφωνεί με αυτή εδώ πέρα την πειραματική μορφή που θα μου πείτε. Άρα λοιπόν σας παρακαλώ πολύ, είπαν οι θεωρητικοί, πείτε μας μια συνάρτηση που κάπως την προσεγγίζει, έστω εμπειρική συνάρτηση, να μας πείτε ότι είναι ένα εκθετικό, ξέρω εγώ, ένα ημίτο, κάτι άλλο τέλος πάντων. Και με βάση αυτό που θα μας πείτε, θα κοιτάξω να φτιάξω μια θεωρία που θα προβλέπει μια τέτοιου είδους εμπειρική μορφή, αλλά για μας, για τους θεωρητικούς, θα ήταν πλέον μια πλέον φυσική θεωρία που θα προέβλεπε αυτή τη μορφή. Αλλά για να μπορέσω να τη δοκιμάσω αυτή τη θεωρία, πρέπει να μας πείτε πρώτα ποια είναι η συναρτησιακή μορφή, για να φτιάξω εγώ μοντέλα και να δω αν τα μοντέλα αυτά είναι συμβατά με αυτή τη συναρτησιακή μορφή. Ήρθε λοιπόν πάλι ο Βιν και λέει, θα σας πω και κάτι άλλο, βρίσκω και κάτι άλλο πειραματικό που θέλω να σας το εκμυστηρευτώ, ότι υπάρχει μια συνάρτηση που φαίνεται να αναπαράγει πολύ καλά τα πειραματικά μου αποτελέσματα σχετικά με τη μορφή αυτής της καμπύλης. Και αυτή η συνάρτηση είναι ένας εκθετικός νόμος, είναι εκθετικό μέσα και περιέχει μέσα δύο ελεύθερες παραμέτρους. Αυτή λοιπόν η συνάρτηση που βρίσκω εγώ πειραματικά είναι μια συνάρτηση του πέρα της μορφής, δηλαδή είναι α, μια σταθερά α, επί f τρίτης, όπου f είναι η συχνότητα, και έχει και ένα εκθετικό a στην μείον β, άλλη μια σταθερά βάζω εγώ που μου λέει το πείραμά μου, επί f που είναι η συχνότητα, δια τάφ που είναι η θερμοκρασία. Σου είπε, παιδιά, δεν ξέρω τι συμβαίνει, αλλά εγώ αυτό βλέπω στα πειράματα, ότι για δεδομένες σταθερές που στον πάτης βρω πειραματικά α και β, το U του F, T κάπως έτσι περιγράφεται με αυτού του είδους την συναρτησιακή μορφή. Λοιπόν, αυτό λοιπόν είναι αυτό που είπε ο Βιν, και μάλιστα το είχε ήδη αναφέρει αυτό από το 1893, πριν από το 1900 δηλαδή ουσιαστικά που έγιναν μια λεπτομερέστερη ανάλυση του μέλανος σώματος. Και αυτή είναι λοιπόν η εκθετική ουσιαστικά μορφή που πρότεινε ο Βιν για να περιγράψει τα πειραματικά δεδομένα, τα οποία βλέπετε εδώ πέρα συμφωνούν πάρα πολύ καλά για μικρά μήκη κύματος, εδώ είναι το λάμδα, για μεγάλες συχνότητες ουσιαστικά, μικρά μήκη κύματος, συμφωνούν πολύ ωραία για μικρά μήκη κύματος,
Αλλά για μεγάλα μήκη κύματος βλέπετε υπάρχει μια μικρή απόκληση, την οποία ο Εβίν είπε, παιδιά, δεν την καταλαβαίνω γιατί συμβαίνει αυτό. Αλλά το μοντέλο εγώ δεν το αλλάζω γιατί είναι πολύ απλό. Το αν βάζω και άλλες παραμέτρους μέσα, δεν ξέρω τι να βάλω και για τα πολύ μεγάλα. Δυσκολεύομαι λίγο, αλλά πάντως γενικώς, τουλάχιστον για μικρά μήκη κύματος, μια χαρούλα είναι αυτή η μορφή που βλέπω. Και τα β και α θα σας πω και πόσο είναι, και αν μπορέσετε να βγάλετε άκρη, είπε στους θεωρητικούς. Έκαθαν λοιπόν οι θεωρητικοί τώρα να ασχοληθούν και να δούνε διάφορες θεωρίες που θα μπορούσαν να προκύψει αυτή εδώ πέρα η μορφή που είπε ο Βιν. Έτσι. Λοιπόν, και πρώτος λοιπόν ο Πλανκ κατάφερε και έβγαλε μία θεωρία η οποία μπορούσε να εξηγήσει αυτού του είδους τη συναρτησιακή μορφή, γιατί οι κλασικές θεωρίες της εποχής, δηλαδή ο νόμος του Μάξουελ για παράδειγμα, δεν μπορούσαν να βγάλουν τέτοιου είδους αποτέλεσμα. Αυτό που βγάζανε ήταν ότι θα πρέπει να υπήρχε μια καταστροφή, μια εκθετική αύξηση εδώ επαόριστον ουσιαστικά μέχρι το άπειρο, έτσι να προκύπτει αυτή, να απειρίζεται όταν το λάμδα πηγαίνει στο 0. Έβγαζαν οι εξώσεις του Μάξουελ απλώς και απλές και απλώς, με μια συνεχή κατανομή, έτσι. Λοιπόν, ήταν η λεγόμενη καταστροφή του υπεριόδου, τη λέγανε τότε. Και αυτό τους ταρακούνησε πολύ, γιατί σου λέει εδώ πέρα δεν είναι. Αυτό απεριζόταν, θα είχαμε άπειρη ενέργεια. Και φυσικά αυτό δεν είναι συμβατό, όχι μόνο, ακόμα και με την ύπαρξή μας δεν είναι συμβατό, έτσι. Το να υπάρχει άπειρη ενέργεια σε κάποια μήκη κύματος. Έκατσε λοιπόν ο Πλανκ και προσπάθησε να το ερμηνεύσει αυτό το φαινόμενο και χρειάστηκε να κάνει μια παραδοχή, ένα μοντέλο όπως λέμε, για να μπορέσει να αναπαράγει αυτό τον τύπο, ένα θεωρητικό μοντέλο. Αυτό λοιπόν το μοντέλο του Πλανκ, καταρχήν ο Πλανκ μπόρεσε να περιγράψει με πιο λεπτομέρεια, μια καλύτερη συναρτησιακή μορφή για αυτή την συνάρτηση, να περιγράφει όλα τα δεδομένα, άλλαξε δηλαδή λίγο το νόμο του Βιν για να περιγράφει και τα άλλα στοιχεία αυτά που ήταν παραπάνω. Και ο Πλανκ λοιπόν για να περιγράψει αυτού του είδους την εμπειρική ας πούμε μορφή της έντασης συναρτήσης της συχνότητας, χρειάστηκε να κάνει μια πολύ παράξενη παραδοχή, η οποία εκείνη την εποχή φαινόταν ακατανόητη και περίεργη, αλλά σου λέει, παιδιά, εδώ πέρα μόνο με αυτή την παραδοχή εγώ μπορώ να πάρω αυτά τα αποτελέσματα, από εκεί πέρα δεν καταλαβαίνω τι μου λέει αυτή η παραδοχή, αλλά όντως πρέπει να γίνει για να μπορέσουμε να εξηγήσουμε αυτά τα αποτελέσματα. Θεώρησε λοιπόν ο Πλανκ ότι μέσα στην κοιλότητα αυτή του μέλανος σώματος, που είχε εδώ μια τρυπούλα και βγαίνουν τα φωτόνια, το φως βγαίνει από εδώ πέρα, ότι υπάρχουν εδώ πέρα λέει κάποια διακριτά κυματοπακέτα, τα οποία κυματοπακέτα διαδίδονται μέσα εδώ πέρα σε αυτή την κοιλότητα, αλλά διαδίδονται διακριτά, δηλαδή δεν είναι μια συνεχής κατανομή ακτινοβολίας, αλλά υπάρχει μόνο σε συγκεκριμένα ενεργειακά επίπεδα, δηλαδή αυτό η ακτινοβολία που υπάρχει εδώ μέσα δεν μπορεί να έχει όλες τις τιμές ενέργειας, αλλά μπορεί να έχει μόνο συγκεκριμένες μορφές ενέργειας. Δηλαδή μπορεί να έχει μια θεμελιώδη ενέργεια ε0, που τώρα καταλαβαίνουμε ότι ουσιαστικά εννοούσε ένα φωτόνιο, αλλά αυτός φυσικά δεν ήξερε να πει τη λέξη φωτόνιο. Έλεγε ότι υπάρχει μια θεμελιώδης ενέργεια ε0, μετά η επόμενη ενέργεια που μπορεί να υπάρξει εδώ είναι η ε1, έτσι, πρώτη διαγερμένη. Εμείς τώρα το εξηγούμε αυτό και λέμε ότι είναι δύο φωτόνια. Αυτός δεν ήξερε την έννοια φωτονίων βέβαια και έλεγε είναι ε1 που είναι διπλάσια 2ε0, ουσιαστικά είναι ε1. Μετά υπάρχει ε2, δεύτερη διαγερμένη, που είναι 3ε0. Μετά υπάρχει ε3 που είναι 4ε0. Και ούτω καθεξής υπάρχουν, σου λέει, όλες οι ενέργειες που υπάρχουν εδώ μέσα δεν είναι ό,τι θέλουμε εμείς, αλλά είναι συγκεκριμένες ενέργειες. Και μάλιστα το ε0 είπε ότι είναι ίσο με το H, μια σταθερά που την ονομάζουμε σήμερα σταθερά του Planck, επί τη συχνότητα F του φωτός που υπάρχει μέσα στην κοιλότητα.
Λοιπόν, αυτά λοιπόν είπε ο Βίρ και με βάση αυτή την παραδοχή έφτιαξε μία θεωρία η οποία μπορούσε να αναπαράγει τον νόμο του Βίρ και μάλιστα τον αναπαράγει λίγο διαφορετικό. Δεν είχε απλώς ένα A στη μείον β. Δεν είχε εδώ πέρα απλώς ένα A στη μείον β. Είχε A στην H, όπου έχει σταθερά του πλάν, επί F, δια κάπα B επί T. Και βλέπετε εδώ πέρα ότι για μεγάλες συχνότητες, για μεγάλες συχνότητες, εδώ πέρα κυριαρχεί αυτός εδώ ο όρος και το N να μπορούμε να το αγνοήσουμε. Έτσι. Και επομένως ξαναπαίρνουμε πάλι τον νόμο του Βιν. Δηλαδή ουσιαστικά ο νόμος του Βιν, ο τύπος του Πλακ, αυτό λέγεται τύπος του Πλακ, ανάγεται στον νόμο του Βιν για μεγάλες συχνότητες. Το βλέπετε εδώ πέρα ουσιαστικά. Έτσι την αντίστοιχη μορφή την οποία έχει ο νόμος του Βιν. Βλέπετε μοιάζει πάρα πολύ με τον νόμο του Πλακ. Για μεγάλες συχνότητες έχουμε το F3 εδώ που βλέπετε εδώ πέρα, που το ίδιο το έχει και ο νόμος του Πλακ. Βλέπετε εδώ πέρα έχει ένα F3. Εδώ όμως έχει το εκθετικό εις τη μείον κάτι μείον F, αλλά έχει και ένα μείον 1 εδώ, το οποίο πραγματικά είναι κάτι το οποίο πρέπει να παίξει ρόλο για μικρές συχνότητες. Μικρές συχνότητες σημαίνει μεγάλα μήκη κύματος. Δηλαδή εδώ πέρα, αυτή η διόρθωση που έψαχνε ο Βίνι που λέγε παιδιά δεν καταλαβαίνω γι' αυτά είναι λίγο πιο πάνω από την καμπύλη, την είπε ο Πλάν. Λέει να, γι' αυτό είναι παραπάνω, διότι ο σωστός τύπος που φυτάρει σωστά όλα τα δεδομένα έχει εδώ ένα μείον 1. Και το βγάζω αυτό από τη θεωρία μου. Και αν το βάλετε αυτό, όπως πρέπει να το βάλετε μέσα, τότε αυτή η καμπύλη που ήταν του Βιν θα έρθει και θα πέσει ακριβώς πάνω στα δεδομένα. Πάει κάπως έτσι δηλαδή. Άρα αυτό που ήθελε ο Βιν και δεν μπορούσε να το φανταστεί ότι συμβαίνει, έπρεπε να βάλει ένα μείον 1 εδώ στο εκθετικό του από κάτω. Και τότε χτυπάς σχεδόν ακριβώς με μεγάλη, πολύ μεγαλύτερη ακρίβεια τα πειραματικά δεδομένα. Αυτός λοιπόν είναι ο τύπος του Πλακ και τότε για πρώτη φορά κατανόησε ο κόσμος ότι κάτι διακριτό υπάρχει στις ενέργειες που μπορεί να πάρει το μέλλον σώμα και μέσα στην κοιλότητα. Και είπε λοιπόν ότι οι ενέργειες που μπορεί να πάρει το φως, η ακτινοβολία μέσα σε αυτή την κοιλότητα του μέλλον σώματος δεν είναι ό,τι θέλουμε εμείς, αλλά είναι ακέραια προαπλάσια μιας θεμελιώδους συχνότητας που είναι το H επί F, όπου F είναι η συχνότητα για κάθε κανονικό τρόπο ταλάντησης, όπως λέμε. Και όπου H είναι μια σταθερά που προσδιορίσε ο Planck για να μπορεί να συμφωνεί το διάγραμμά του αυτό εδώ πέρα που έβγαλε εμπειρικά με την το πείραμα, θα έπρεπε αυτό το H εδώ πέρα να έχει μια συγκεκριμένη τιμή. Ώστε το H δια KB, KB λέγεται σταθερά του Boltzmann, να έχει την τιμή H δια KB, να είναι ίσον με το Β, αυτό το Β που είχε προσδιορίσει εδώ ο Βιν, πειραματικά το έχει προσδιορίσει αυτό το Β, αλλά ο Πλάνκ θα το συνδέσει τώρα πλέον με τι? Με τις δυνατές ενέργειες που έχει αυτό το που έχει οι δυνατές διεγέρσεις του φωτός, της ενέργειας του φωτός μέσα στην κοιλότητα. Και σου λέει αυτές οι ενέργειες είναι καταρχήν το 0 μπορεί να πάρει, αν δεν έχει κανένα καθόλου φως μέσα, μπορεί να πάρει το H επί F, μπορεί να πάρει το 2H επί F, 3H επί F, 4H επί F κλπ. Επομένως λοιπόν αυτό είναι το φάσμα. Αυτές είναι δηλαδή οι ενέργειες που μπορεί να πάρει το φως εκεί μέσα και ξαφνικά εμφανίστηκε μπροστά σε αυτό το H, αυτή η παράξενη σταθερά H. Τι είναι αυτό το H, κανείς δεν ήξερε εκείνη την εποχή. Παρακάτω βεβαίως φάνηκε αυτό το H είναι η θεμελιώδη σταθερά της κβαντομηχανικής. Τότε όμως φαίνονταν σε μια παράξενη εμπειρική, αν θέλετε έτσι, σταθερά που χρειάζεται για να μπορέσει να συμφωνήσει η ενέργεια αυτή που προέβλεψε ο Planck, η διακριτή μορφή της με τον νόμο του Βιν. Και εκείνη τη στιγμή είχε μπει το θεμέλιο της κβαντομηχανικής. Έτσι το 1905
το έβγαλε αυτό ο Πλανκ και εκείνη τη στιγμή, χωρίς να το καταλαβαίνει, έθετε τα θεμέλια της κατομηχανικής, γιατί φυσικά αυτή η διακριτή, το διακριτό αυτό ενεργειακό φάσμα, η ενεργειακή αυτή κατανομή ουσιαστικά, έπρεπε να εξηγηθεί με μια θεωρία. Μπορεί να το πετάμε έτσι κατευθείαν, ποιος που η φύση δηλαδή ξαφνικά αποφάσισε να μην δίνει όλες τις ενέργειες στο φως, παρά μόνο να δίνει κάποιες ενέργειες. Ήταν ήδη κάτι συγκλονιστικό τότε είχε γίνει. Δηλαδή καταλάβανε ότι κάτι τρομερό συμβαίνει στη φύση, βέβαια δεν ξέρανε τι, αλλά για πρώτη φορά καταλάβανε ότι υπάρχει κάπου μέσα μια διακριτότητα στις ενέργειες που μπορεί να πάρει το φως, και όλοι πλέον πέσανε με τα μούτρα να καταλάβουν τι ακριβώς συμβαίνει, να κάνουν και άλλα πειράματα σε άλλες περιοχές κλπ. Και θα δούμε παρακάτω πού οδηγηθήκανε μέσα από αυτά τα πειράματα και τις θεωρίες. Ο Πλανκ βέβαια πήρε το βραβείο Νόμπελ Φυσικής το 1915 για αυτή την τρομερή ανακάλυψη που έκανε, δηλαδή ότι το φως έχει ένα φάσμα μέσα σε μια κοιλότητα βέβαια, το οποίο είναι διακριτό. Εκείνη τη στιγμή τέθηκαν τα θεμέλια της κβαντομηχανικής. Λοιπόν, εδώ θα σταματήσουμε, έτσι δεν θα προχωρήσω παρακάτω, θα συνεχίσουμε